Το έχουμε δει να διακοσμεί με τη χαρακτηριστική φιγούρα του Αττικά Αγγεία, ακόμα και Αγγεία και τοιχογραφίες της Μινωικής Κρήτης. Στις μέρες μας το βλέπουμε πολύ συχνά σε φωτογραφίες ή κάρτες από ελληνικά νησιά να στεγνώνει στον ήλιο, λίγο πριν καταλήξει στο πιάτο που συνοδεύει το καλοκαιρινό ουζάκι στην ακρογιαλιά. Μιλάμε βέβαια για το χταπόδι. Ένα πολύ αγαπητό μαλάκιο στον άνθρωπο από αρχαιοτάτων χρόνων. Στην αρχαιότητα μάλιστα σημειώθηκαν και οι πρώτες απώλειες από υπερβολική κατανάλωση χταποδιού, που όπως γνωρίζετε είναι πολύ δύσπεπτο. Συγκεκριμένα, ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι ο ποιητής φιλόξενος από τα Κύθυρα αγόρασε στις Σιρακούσες ένα χταπόδι 4 πύχεων, περίπου 1 μέτρο δηλαδή, και το κατανάλωσε σχεδόν όλο, με αποτέλεσμα να πάθει βαρύτατη δυσπεψία και να οδεύει ολοταχώς προς το θάνατο. Όταν ο γιατρός του του σύστησε να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του, γιατί σύντομα θα πέθαινε, ο αθεόφοβος ζήτησε να τακτοποιήσει το τελευταίο πλοκάμι του χταποδιού που δεν είχε προλάβει να φάει. Όμως και σήμερα το χταπόδι είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός μεζές και το ψάρεμά του είναι σχετικά εύκολο. Αρκεί να έχει κάποιος μία βάρκα και μία προκαρόλα, όπως λένε τη χταποδιέρα οι ψαράδες των χταποδιών. Η προκαρόλα είναι μια ιδιαίτερη αρματοσιά, φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ερεθίζει την περιέργεια αλλά και το κυνηγετικό ένστικτο του χταποδιού. Στο πάνω μέρος της έχει μερικά μεταλλικά ελάσματα που αντανακλούν το φως του ήλιου και έτσι προκαλούν την περιέργεια του χταποδιού που πλησιάζει. Αλλά επειδή οι αντανακλάσεις και τα μεταλλικά ελάσματα δεν τρώγονται, στο κάτω μέρος της βρίσκονται προσαρμοσμένα μερικά ψαράκια τα οποία αρπάζει το χταπόδι και δεν τα αφήνει μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια του νερού. Αυτό το πείσμα του, να κρατάει δηλαδή το θύραμά του μέχρι σε σχάτων, μέχρι να φτάσει δηλαδή στην απόχη του ψαρά, έχει κάνει πολλούς ψαράδες να πιστεύουν ότι είναι ένα χαζό θύραμα. Όμως δεν είναι έτσι. Πειράματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι το χταπόδι είναι ένα νοήμον πλάσμα της θάλασσας και ότι διαθέτει πολλές ιδιαίτερες δεξιότητες τις οποίες χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει την τροφή του.
Πριν από μερικές μέρες είχαμε την τύχη να βρούμε ένα χταπόδι ακριβώς κάτω από το σκάφος μας, κρυμμένο κάτω από μία πλάκα στο βυθό του λιμανιού. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε μαζί του και να παρατηρήσουμε τις αντιδράσεις του. Αυτό που κάναμε ήταν να δέσουμε ένα ψαράκι σε ένα νήμα και να το κατεβάσουμε μπροστά στο χταπόδι. Όπως βλέπετε, το χταπόδι αρπάζει αμέσως το ψαράκι, αλλά όταν εμείς αρχίζουμε να το τραβάμε προς την επιφάνεια, αυτό προτιμάει να αφήσει το ψάρι και να παραμείνει στη σιγουριά του θαλαμιού του. Αυτό το έκανε γιατί είχε αντιληφθεί ότι ήμασταν από πάνω και ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο δεν είναι χαζό, αλλά έχει την ικανότητα να εκτιμάει τον κίνδυνο και να προφυλάσσεται από αυτόν. Τα χταπόδια μπορούμε να τα ψαρέψουμε όλο το χρόνο. Αλλά ιδιαίτερα τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι Ιανουάριο είναι η καλύτερη εποχή τους. Είναι τότε που συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς στα ριχά κοντά στις ακτές για την αναπαραγωγή τους. Αυτή την περίοδο οι βάρκες δεν ανοίγονται, παραμένουν κοντά στην ακτή και ψαρεύουν τα χταπόδια σε πολύ μικρά βάθη που ξεκινάνε από λίγα μέτρα. Όπως είπαμε, η προκαρόλα είναι το εργαλείο με το οποίο θα ψαρέψουμε τα χταπόδια. Προκαρόλες μπορούμε να βρούμε έτοιμες στο εμπόριο, στα καταστήματα ειδών αλληλείας ή να προμηθευτούμε από αυτά κάποια υλικά για να τις κατασκευάσουμε μόνοι μας. Όπως και άλλα αλλιευτικά εργαλεία, η προκαρόλα γνώρισε και αυτή πολλές αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου. Πριν από μερικά χρόνια έπεσε στα χέρια μου μια παραδοσιακή προκαρόλα
φτιαγμένη από ένα ψαρά της Ύδρας, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν φτιαγμένη από χοντρό κορδόνι και είχε πάνω της πάνω από 20 μεταλλικά ελάσματα, μακρόστενα, τα οποία αντανακλούσαν έντονα το φως του ήλιου. Στο κάτω μέρος της είχε 3 θηλιές, στις οποίες δένονται τα ψάρια δολώματα που χρησιμοποιούμε, και στην άκρη του νήματος είχε δεμένο ένα κομμάτι αλυσίδα, το βάρος που θα την κατέβαζε στο βυθό. Η αλυσίδα χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή δεν μπερδεύεται εύκολα στα βράχια της του βυθού. Αλλά κι αν μπερδευτεί, ξεμπερδεύεται πολύ εύκολα. Αν δεν έχετε χρόνο να φτιάξετε μόνοι σας τη χταποδιέρα σας, μπορείτε να διαλέξετε μία από τις πολλές που κυκλοφορούν στα καταστήματα ειδών αλίας. Στην πλειοψηφία τους, οι σύγχρονες χταποδιέρες έχουν μεταλλικά ελάσματα κομμένα σε σχήμα ψαριού ή λευκά πλαστικά ψαράκια, γιατί όπως έχει διαπιστωθεί, τα χταπόδια έλκονται από τα αντικείμενα που έχουν άσπρο χρώμα. Όπως είπαμε, στο κάτω μέρος της προκαρόλας δένουμε μερικά ψαράκια. Ψαράκια τα οποία πιάνει το χταπόδι, ώστε να μπορέσουμε να το φέρουμε στην επιφάνεια. Όμως δεν βάζουν όλοι ψαράκια. Βάζουν και άλλα περίεργα πράγματα, και αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια. Μία συνεργάτης μου πήγε μια μέρα για κατάδυση στα Λεγρενά. Ήτανε τέτοια εποχή. Την επόμενη μέρα ήρθε στο γραφείο έντρομη και μου λέει: «Κάτι συμβαίνει στα Λεγρενά. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Πρέπει να κάνουνε μαύρη μαγεία». Της λέω: «Γιατί?». Μου λέει: «Ο βυθός ήταν γεμάτος σκοτοπόδαρα». Έβαλα τότε τα γέλια, γιατί κατάλαβα ότι αυτό που είχε δει η Μαρία δεν ήταν τίποτα άλλο από προκαρόλες, μόνο που αντί για ψαράκια είχαν σκοτοπόδαρα. Αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν σκοτοπόδαρα στη θέση των ψαριών. Το χταπόδι τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια ή με οστρακοειδή, τα άδεια και λύφη των οποίων χρησιμοποιεί στη συνέχεια για να καμουφλάρει το θαλάμι του. Αυτό βέβαια είναι το μεγάλο λάθος του, γιατί έτσι προδίδει τη θέση του θαλαμιού του σε όσους ψαρεύουν με καμάκι, είτε υποβρυχίως είτε από βάρκα. Η αδυναμία αυτή του χταποδιού για το καβούρι δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τις βιομηχανίες ειδών αλίας. Έτσι, κατασκεύασαν κάποιες νέες χταποδιέρες, οι οποίες έχουν πάνω τους ένα ωραίο καβούρι. Οι χταποδιέρες αυτές έχουν στο κάτω μέρος τους ένα βάρος, ένα μολύβι που το σχήμα του είναι τέτοιο ώστε να μην μπλέκει στα βράχια του βυθού. Στη πάνω πλευρά τους, όπως βλέπετε, έχουν δύο τεράστια εγκύστρια, δύο εχμές, στις οποίες καρφώνεται το χταπόδι όταν αγκαλιάζει το καβούρι. Όπως αντιλαμβάνεστε, με αυτή τη χταποδιέρα το χταπόδι έχει ελάχιστες πιθανότητες να γλιτώσει. Σε αντίθεση με την άλλη
χταποδιέρα που είδαμε, στην οποία δεν υπάρχουν ούτε αιχμές, ούτε σαλαγγές. Και υπάρχει κάποια πιθανότητα το χταπόδι να αφήσει τα ψαράκια και να γλιτώσει. Δηλαδή, εκεί το παιχνίδι είναι πιο τίμιο μεταξύ του κυνηγού και του θυράματος. Βρισκόμαστε στο λιμανάκι του ναυτικού ομίλου του Ελληνικού, ο Υπόκαμπος. Και εδώ δένουν πολλές ψαρόβαρκες, οι ιδιοκτήτες των οποίων ασχολούνται πάρα πολύ με το ψάρεμα του χταποδιού. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Ομπουζάκης, φίλος και συνεργάτης μας, με τον οποίο πήγαμε πριν από μερικές μέρες για ένα ψάρεμα χταποδιού. Ας τον ακολουθήσουμε. Είναι αρχές Φεβρουαρίου. Είμαστε μέσα στην εποχή των χταποδιών. Και όπως βλέπετε σήμερα η θάλασσα είναι λάδι. Αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Είναι καλύτερα να υπάρχει έτσι ένα μικρό κυματάκι όταν ψαρεύουμε χταπόδια. Αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε. Ο βυθός της περιοχής εδώ είναι σχετικά ρηχός, γεμάτος πέτρες και βράχια. Είναι ένα πολύ καλό σημείο για το ψάρεμα των χταποδιών. Ο Γιώργος είχε ανοιχθεί, τον βλέπετε πλησιάζει τώρα. Θα τον παρακολουθήσουμε τώρα πώς θα ετοιμάσει την χταποδιέρα του και θα δούμε μετά πώς κάνει το ψάρεμά του. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι έτοιμος εδώ να ετοιμάσει τα πράγματά του. Όπως βλέπετε, έβγαλε την κολπάδα του. Το πρώτο πράγμα που έβγαλε όμως ήταν η απόχη. Γιατί όπως θα δούμε είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο ψάρεμα του χταποδιού. Γιώργο, τι κάνουμε τώρα? Τι θα κάνει? Εδώ έχουμε ορισμένα ψαράκια τα οποία τα έχουμε από προηγούμενες ψαριές που ψαρέψαμε. Θα αρματώσουμε την κολπάδα μας για να είναι έτοιμη να τη ρίξουμε για κανένα χταπόδι. Ωραία, να σε δούμε. Χρειαζόμαστε σπάγκο, βελόνες, ξεκινάμε, περνάμε αφού έχουμε βάλει το νήμα στη βελόνα, ναι. Το γυρνάμε, τρυπάμε το ψάρι για να δέσει καλά, το περνάμε από το άλλο βράγχιο, και το ψάρι είναι έτοιμο για να το δέσουμε πάνω. Θα φτιάξουμε όσα ψαράκια. Εγώ φτιάχνω 3-4 συνήθως. Γιώργο, σε τι βάθος θα ψαρέψουμε περίπου? Θα αρχίσουμε από 7, 8, 10 και όσο ανεβαίνει η μέρα θα πηγαίνουμε πιο βαθιά, γιατί τα χταπόδια δεν θέλουν ήλιο και όσο πλησιάζει το μεσημέρι
τόσο μαθαίνουν, ε. Δεν βγαίνουν από τα θαλάμια τους άμα βγαίνουν. Θα δέσω και ένα μουγκρί, το οποίο κατά τη γνώμη μου αρέσκεται πάρα πολύ στα χταπόδια. Αυτό θα το βάλω κάτω. Φυσικά το μουγκρί πρέπει να είναι μικρό και όχι μεγάλο, γιατί το μεγάλο το φοβάται το χταπόδι. Το κάνω λίγο χαρακιά, γιατί το μουγκρί γλιστράει και υπάρχει περίπτωση να μας το πάρει το χταπόδι. Και το δένεις από τη μέση, ε. Το δένω από το λίγο κεφάλι. Λίγο κάτω από το λαιμό μάλλον. Λίγο κάτω από το λαιμό, για να έχει κάποια πλευστότητα. Να φαίνεται ότι είναι κάπως ζωντανό. Δένω πρώτα το μουγκρί. Όπως βλέπετε, εδώ έχει προσαρμόσει μερικές στριφταροπαραμάνες, τις οποίες έχει αφήσει ελεύθερες για να δένει τα ψαράκια, το φυσικό δόλωμα δηλαδή του χταποδιού. Από εκεί και πάνω υπάρχουν λευκά ψαράκια, πλαστικά, από μιμήσεις ψαριών, και πιο πάνω μερικά ψαράκια από μεταλλικό έλασμα γυαλιστερά, ώστε να προσελκύουν το χταπόδι από μακριά, να τα βλέπει από μακριά. Γιώργο, από ό,τι βλέπω είμαστε έτοιμοι, ε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ρίξουμε τώρα. Πάμε να ρίξουμε. Κουνάω λίγο την κολπάδα με το δάχτυλό μου για να δίνω στα ψαράκια και στα ψεύτικα και στα αληθινά μία κίνηση. Ο Μανώλης, από ό,τι είδα, ψαρεύει κολπάδα με καλάμι. Αυτό δεν το ξανά έχω δει, ότι έχω ψαρέψει ποτέ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από δει. Αν έχουν όρεξη τα χταπόδια και έχεις υπομονή, θα πιάσεις τα πόδια. Έχει χτυπήσει τώρα το χταπόδι και το φέρνω με αργές κινήσεις. Το φέρνω με αργές κινήσεις χωρίς να χάνω χεριά. Και μόλις θα έρθει επάνω, θα το αποχιάσω. Προσπαθώ να μην το φέρω κάτω από τη βάρκα, γιατί αν κολλήσει τη βάρκα δεν βγαίνει το χταπόδι μετά. Εν ώψη του σημερινού ψαρέματος, χθες το βράδυ κάθισα μέχρι αργά και έφτιαξα μία χταποδιέρα. Είναι μια διαφορετική χταποδιέρα, δεν είναι σαν αυτές του Γιώργου που βλέπετε. Είναι από μίμηση μιας παραδοσιακής χταποδιέρας, την οποία είχα, αλλά την έχασα πέρυσι εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Μάκωσε και έμεινε κάτω στο βυθό. Αυτή η χταποδιέρα όπως τα δείτε είναι φτιαγμένη από πολλά μεταλλικά ελάσματα. Δεν είναι σε σχήμα ψαριού αυτά τα ελάσματα, αλλά είναι πολύ γυαλιστερά, πάρα πολλά και πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
ώστε από μακριά να φαίνεται από το χταπόδι και να το προσελκύει. Στο κάτω μέρος του, το κορδόνι αυτό με το οποίο έχω φτιάξει τη χταποδιέρα έχει τρεις θηλιές, από τις οποίες θα περάσουμε τρία ψάρια και εδώ θα δέσουμε την αλυσίδα που θα χρησιμεύσει σαν έρμα. Θα το ετοιμάσουμε και θα το δοκιμάσουμε. Όπως βλέπετε, σε αυτή τη χταποδιέρα έχουμε θηλιές και περνάμε το ψάρι με τέτοιο τρόπο ώστε η θηλιά να αγκαλιάσει το σώμα του γερά για να μπορεί να το πάρει το χταπόδι. Τα ποδιέρα μας είναι έτοιμη και θα κάνουμε μια προσπάθεια κι εμείς. Παρατηρήστε πως γυαλίζει στο βυθό με το κούνημα που κάνει ο ψαράς. Που ακουμπήσαμε στο βυθό, μας έπιασε ένα χταπόδι. Όπως βλέπετε, ένα πολύ ωραίο χταπόδι. Του λείπει και ένα πλοκάμι. Κάποιος του το φάγε. Θα το συλλάβουμε, έστω και μικρό. Αμάν, πιτσιρίκος. Πού πάτε, ρε. Θα αφήνουμε. Όπα, άντε στο καλό. Όπως ψαρεύαμε, συναντήσαμε και ένα γνωστό από το λιμάνι, το Βαγγέλη, ο οποίος όπως βλέπετε έχει πιάσει ένα πολύ μεγάλο χταπόδι. Έχεις πιάσει κι άλλα. Το άλλο είναι σπαρμένο. Το άλλο είναι μεγάλο, πιο μεγάλο αυτό. Αυτό το έπιασε το πρωί. Αυτό που σας είπα το πρωί. Ναι. Που είναι 4 και κάτι. Ωραία χταπόδια. Ωραίο, πολύ ωραίο χταπόδι. Μπράβο Βαγγέλη, πολύ ωραία. Όπως διαπιστώσατε κι εσείς, το ψάρεμα του χταποδιού είναι μια εύκολη υπόθεση, αρκεί να διαθέτει κάποιος μία βάρκα και μία προκαρόλα. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να απολαύσετε το ψάρεμά του, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμάστε ότι πετάμε τα μικρά χταπόδια στη θάλασσα. Δεν τα κρατάμε. Ακόμα κι αν γυρίσουμε πίσω με άδειο καλάθι. Μόνο έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στα μικρά χταπόδια να αναπαραχθούν και να διαιωνίσουν την παρουσία τους στις θάλασσές μας.
η απληστία είναι κακό πράγμα. Μην ξεχνάτε τι έπαθε ο Φιλόξενος από τα κύθυρα.